μιλώντας για το κτηριακό, ότι εμείς είχαμε άμεσα θέμα, έβρεξε στο σχολείο μας και πέσανε σοβάδες. Και ευτυχώς έγινε Κυριακή, γιατί έπεσε πολύ οικοδομικό υλικό. Αν αυτό είχε συμβεί σε ώρα που ήταν παιδιά και δάσκαλοι στο σχολείο, θα είχαμε θύματα κανονικά, γιατί πέσανε από τον τρίτο όροφο. Και αυτό είναι, τέλος πάντων, αυτό υπάγεται στη γενική άθλια κατάσταση που είναι πολλά σχολεία και μαζί και τα και ειδικά σχολεία και ειδικά και στο Δήμο Αθηναίων. Τέλος πάντων, το δικό μου το κομμάτι τώρα είναι των μεταφορών. Οπότε είδαμε το γολγοθά των γονιών μέχρι τώρα ότι αν σου τύχει και σχολείο, αν σου τύχει και έχεις δάσκαλο και αν σου τύχει και έχεις και σχολικό. Τα ειδικά σχολεία θεωρητικά καλύπτουν μεγάλες περιοχές και ως εκ τούτου δικαιούνται και δημόσιες δωρεάν μεταφοράς που περιγράφεται στο ΦΕΚ 4217 του νόμου του 2018. Στην πράξη όμως, οι μεταφορές των μαθητών παρουσιάζουν βαριά προβλήματα και τρομερές ελλείψεις. Φέτος, που κάναμε και μια συνάντηση με την περιφέρεια, μέχρι το Μάρτιο, δηλαδή πλέον είχε προχωρήσει χρονιά βαθιά, είχαμε ακόμη περίπου 100 παιδιά με ειδικές ανάγκες εκτός δρομολογίων στην Αττική. Από τη στιγμή που η περιφέρεια Αττικής βασίζεται αποκλειστικά σε διαδοτικούς διαγωνισμούς προς ιδιώτες, πολλές φορές τα δρομολόγια δεν έχουν εμπορικό ενδιαφέρον, είτε γιατί δεν είναι ανταγωνιστικά τα χρήματα που δίνονται, είτε γιατί οι μετεφορείς αποφεύγουν να παίρνουν παιδιά με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες και προτιμούν νορμοτυπικά παιδιά, όποιος, είτε γιατί έχουν καλύτερες προτάσεις από την ελεύθερη αγορά. Όποιο και να είναι ο λόγος, το αποτέλεσμα είναι ότι οι οικογένειες μένουν χωρίς μεταφορά για το παιδί τους και αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά δεν μπορούν να ή τα παιδιά δεν θα παρακολουθήσουν κανονικά σχολείο, θα τα πηγαίνει ο γονιός όποτε μπορεί και άμα μπορεί, ή ότι κάποιος γονιός θα μείνει εκτός εργασίας και θα κάνει αυτή τη δουλειά. Το βάρος για τις οικογένειες και για τα ίδια τα παιδιά είναι τεράστιο. Αν το συνδυάσουμε και με αυτά που είπε η Μαρία πριν, ότι τα σχολεία είναι πάρα πολύ μακριά από τις περιοχές μας, είναι περιορισμένα κτλ., η τελεπορία γίνεται αφόρητη. Και τελικά και το εκπαιδευτικό έργο μειώνεται. Γιατί ακόμα και αν το σχολείο ήταν υπέροχο και οι δάσκαλοι εξαιρετικοί, ένα παιδί που έρχεται μετά από 2 ώρες διαδρομής στο σχολικό, σε τι κατάσταση είναι να μπορέσει να συγκεντρωθεί και να πάρει αυτά που όφελε να πάρει από το σχολείο. Τέλος πάντων, το πλαίσιο επίσης να πω και από το ίδιο το ΦΕΚ, το πλαίσιο είναι προβληματικό και ως προς τους συνοδούς των σχολικών. Αυτή τη στιγμή το πλαίσιο λέει ότι ο μεταφορέας βάζει όποιον θέλει. Τώρα, σκεφτείτε το πιο απλό που καταλαβαίνει οποιοδήποτε άνθρωπος, όταν έχεις να κάνεις με παιδιά με αναπηρίες, με αυτισμό, με ό,τι είδους αναπηρίες, δεν μπορείς να έχεις οποιονδήποτε ξέρει ο οδηγός να τον βάλει να κάνει τη συνοδό. Αυτό μας έχει δημιουργήσει στην πράξη τεράστια προβλήματα και πρέπει να αλλάξει το πλαίσιο. Πολλά θα μπορούσαμε να προτείνουμε για το αν θέλαμε να βελτιώσουμε το υπάρχον ΦΕΚ, όπως να προτεραιοποιούνται οι διαγωνισμοί για τα ειδικά σχολεία εναντί των υπολείπων, να υπάρχει μετρό μεταφορών, να υπάρχει αξιολόγηση, να υπάρχουν αυστηρότερες ρήτρες σε περίπτωση παρέτησης του μεταφορέα κτλ. Ακόμη και αυτό μας είχε προτείνει κάποια στιγμή η αντιπεριφερειάρχη, αλλά τελικά δεν έκανε τίποτα γι' αυτό. Να έχει περιφέρεια και κάποια δικά της λεωφορεία για να μπορεί να καλύψει κενά. Ωραία, όλα αυτά είναι ωραία και καλά, όμως στο τέλος της ημέρας η μεταφορά των παιδιών με αναπηρία θα πρέπει να είναι η απόλυτη προτεραιότητα για το κράτος να καλύπτει αυτή την ανάγκη με οποιοδήποτε τρόπο και όχι με τους όρους της αγοράς και μόνο και με τους αλγορίθμους αποζημίωσης που ορίζει το Υπουργείο Μεταφορών.